Καλησπέρα σας. Θα το ξαναπώ άλλη μία. Βάλε μουσική να το ξαναπώ. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ένα μπίλι έχω, δεν μπορώ να του χαλάω τα χατήρια. Ένα είναι ο μπίλις. Και πρέπει να πούμε καλησπέρα ξανά. Λοιπόν, ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε, πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Πρώτα Απριλιά είναι, άλλωστε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και χρόνια έχω πάψει να ασχολούμαι με αυτά ή να μπαίνω στη διαδικασία να γράφω ή να λέω κυρίως από την εκπομπή ειδήσεις που θα είναι πιασάρικες ή κάποιος μπορεί να... εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο, να πούμε κάτι το οποίο θα είναι κοντά στην πραγματικότητα αλλά δεν θα είναι η πραγματικότητα, να σας ψαρώσουμε όλους, να έχουμε ακροματικότητα κτλ. Δεν θα το κάνω. Οπότε να ξέρετε ότι ό,τι και αν ακούσετε σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν θα έχει... κάτι ψεύτικο, δεν θα είναι ψεύτικες ειδήσεις, θα είναι πέρα για πέρα αληθινές. Επίσης δεν καταλαβαίνω για τη σημερινή ημέρα το γιατί μπαίνουν πολλοί στη διαδικασία να λένε ότι σήμερα θα πούμε ένα ψέμα. Λες και τις υπόλοιπες μέρες δεν λέμε. Σήμερα το θυμηθήκαμε. 364 μέρες είμαστε όλοι αγγελούδια και δεν έχουμε πει ποτέ κανένα ψέμα. Και σήμερα, επειδή είναι η πρωταπηλιά, θα πούμε τα ψέματά μας. Αυτοί που γιορτάζουν σήμερα και αυτοί που έχουν την τιμητική τους ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι. Και γενικότερα και ειδικότερα στον Ηρακλή. Γιατί δυστυχώς και στον Ηρακλή πολλοί είναι αυτοί που γιορτάζουν. Πόσο μάλλον δε αυτοί που τάζουν, υπόσχονται πράγματα στον Ηρακλή. Αυτοί που δεσμεύονται για κάποια πράγματα προς τον Ηρακλή. Αυτοί που μόνο λόγια είναι προς τον Ηρακλή. Γιορτάζουν και κάποιοι που... έχουν δύναμη στα χέρια τους, βλέπε ποδοσφαιρικό Ηρακλή, αλλά με την αλήθεια είναι μαλωμένοι. Και αυτή η μέρα μάλλον τους αφιερώνεται και σε αυτούς και ξέρουν πολύ καλά επίσης ποιοι είναι. Δεν είναι ψέμα πάντως ότι ο Ηρακλής είχε 4 στα 4. Επιτέλους, είχε καιρό να γίνει, δηλαδή νίκη στο ποδόσφαιρο με την κολάρα του τεράστιου Εμμάνουελ Περόνε. Χθες στην Καλαμαριά 0-1, παιχνίδι που περιγράψαμε. Νίκη στο μπάσκετ, εύκολη, με την Καβάλα αναμενόμενη. Νίκη στο βόλεϊ, με 2-3 στη Σύρο, άσχετα αν το ματς δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, έτσι όπως κύλησε η αγωνιστική. Νίκη και στο γυναικείο μπάσκετ, πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Εκεί όπου τα κορίτσια παλεύουν για την παραμονή στην Α1 κατηγορία. Οπότε... είναι αλήθεια και δεν είναι ψέμα ότι ο Ηρακλής σε αυτά τα 4 έκανε το απόλυτο. Καλή εκπομπή και καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ήρα ρε, λέει ο φίλος ο Μάνος. Γεια σου Μάνο μου, σε ευχαριστώ και σε σένα ανταποδίδω να έχεις έναν ευχάριστο μήνα. Τρόποι κοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue libero papaki.yahoo.gr. Ξαναλέμε και... θα θυμίσουμε τι έγινε το αγωνιστικό, μέσα στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και φυσικά θα καταγράψουμε το ρεπορτάζ που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει, γιατί δυστυχώς πολλά που είναι να γίνουν δεν γίνονται στο ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Θα τα δούμε όλα ένα προς ένα, δεν αποκλείεται και στο δεύτερο μισό της εκπομπής να τα πούμε και παρέα, να ανοίξουμε γραμμές έτσι, για το καλό του μήνα. Θα το δούμε. Εχθές τελειώνοντας το παιχνίδι και την περιγραφή, όταν μετά την κολάρα του Περόνε στο 85 σφύριξε για τελευταία φορά ο διαιτής, δεν ξέρω πώς είχα την ευκαιρία να ακούτε εκείνη τη στιγμή. Είπα κάτι. Ευχήθηκα κάτι. Εύχομαι οι βαθμοί που αυτή την ώρα πανηγυρίζει η ομάδα, με τον κόσμο να χειροκροτεί, παρένθεση ανοίγω και λέω ότι ο κόσμος για μια φορά απέδειξε ότι όταν θέλει να είναι κοντά, το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και πρόβλημα δεν δημιούργησε στην ομάδα και κοντά στην ομάδα ήταν και βρήκε τρόπους να προσπερνά και να ξεπερνά μπλόκα και αποφάσεις Βασιλιάδη κτλ. Και ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια χθες του κόσμου στο γήπεδο της Καλαμαριάς για να έρθει αυτή η νίκη. Την κλείνω την παρένθεση.
αυτοί οι τρεις βαθμοί εχθές που κατακτήθηκαν με κόπο, με υδρότα, με περώνε, με προσπάθεια, ευχηθήκαμε χθες τελειώνοντας την περιγραφή να μην χαθούν στα χαρτιά. Και δυστυχώς πλέον ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος για να χαθούν στα χαρτιά. Και μιλάω φυσικά για την περίπτωση του Λουκίνα. Το ξέρανε ή δεν το ξέρανε στην Παϊρακλής ότι έπρεπε την Παρασκευή να δώσουν 10 χιλιάρικα. Το ξέρανε. Και τι κάνανε. Βγάλανε μία ανακοίνωση. Θα τη διαβάσω γιατί ήταν μέσα στο σουκού. Και θα τη διαβάσω για να ξανακαταλάβουμε και να καταλάβετε όλοι μαζί τι ακριβώς συμβαίνει. Ενώ γνωρίζανε ο Τόμ Παπαδόπουλος και η συναυτό. Κάποτε έλεγα, αν θυμάστε εδώ στην ώρα για μπλε, ο Καγιούλης και η συναυτό. Ο Παπαθανασάκης και η συναυτό. Τώρα δυστυχώς λέμε και ο Τόμ Παπαδόπουλος και η συναυτό. Ενώ γνώριζαν ότι αν δεν πληρώσουν τον Λουκίνα θα γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Και τι έγινε σήμερα. Νέα προσφυγή. Νέα αντίδραση. Και πλέον ζητά όλο το ποσό, cash, 83.000 ευρώ. Σου λέει δεν μπορείς να με κοροϊδεύεις. Κάναμε το διακανονισμό, δώσαμε τα χέρια, είπαμε 8 δόσεις από 10 χιλιάρικα, ξεκίνα ρε αδερφέ, να δείξεις καλή θέληση, βάλε το πρώτο 10 χιλιάρο, να σε χαρώ. Δεν το βάλες όμως. Και δεν το βάλες εσύ και εμένα. Αυτό είναι που δημιουργεί πολλά ερωτήματα και ερωτηματικά. Δεν είναι ότι είπες στον κόσμο ότι δεν το βάζω γιατί δεν έχω. Είπες στον κόσμο με ανακοίνωση που έβγαλες ότι δεν το βάζω γιατί δεν θέλω να το βάλω. Και ενώ διαμαρτύρεσαι για το ότι αλλιώς σου τα είπανε και αλλιώς τα βρήκες, κάτι μου θυμίζει αυτό, κάποιον μου θυμίζει αυτό, διαμαρτύρεσαι ότι δεν σου δώσανε τα 300 χιλιάρικα για τα τηλεοπτικά. Σου θυμίζω ότι στα έταξε η πολιτεία. Διαμαρτύρεσαι για το ότι δεν σου δώσανε τα 300 πόσα χιλιάρικα από τις κρατικές χορηγίες στη φανέλα. Σου θυμίζω ότι στα υποσχέθηκε η πολιτεία. Και αφού διαμαρτύρεσαι για αυτά που δεν σου έδωσε η πολιτεία, τι κάνεις τώρα. Λες ότι περιμένω τη βοήθεια της πολιτείας και της ΕΠΟ να φρενάρει τους ποδοσφαιριστές Λουκίνα και άλλους 11 που περιμένουν στη γωνία για να έχω εγώ χρόνο να δράσω καλύτερα. Και δεν σας πληρώνω εσάς που έχετε τελεσίδικες αποφάσεις, πληρώνω αυτά που έχω μπροστά μου και τις υποχρεώσεις και εσάς σας γράφω προς το παρόν. Είναι σαν να παίρνω ένα σπίτι, μου δίνει ο Καβαδίας στο σπίτι του. Το αγοράζω. Ξέρω ότι αγοράζοντας το σπίτι του Βασίλη έχει και μια οφειλή 300 χιλιάρικα στη ΔΕΗ. Τι έκαψες, δραγόρι μου. Την πιστόλιασε τη ΔΕΗ ο Μπίλης. Μου είπε όμως, Γιώργο, να ξέρεις ότι το σπίτι είναι αυτό, αλλά έχει και ένα πιστόλι στη ΔΕΗ. Και του λέω, εντάξει, το αγοράζω. Ήξερα ότι έχω και το πιστόλι του Μπίλη στη ΔΕΗ. Και τι κάνω εγώ, βγάζω ανακοίνωση και λέω δεν μπορώ να πληρώνω εγώ τα μπιπιάτικα του Μπίλη. Θα πληρώνω μόνο τα 30 ευρώ που μου έρχεται η ΔΕΗ λογαριασμό στο σπίτι. 30, τέλος παραπάνω. Δεν θα μου το κόψουν το ρεύμα. Πόσο θα με αφήνουνε. Τι θα πει να είμαι σωστός στις υποχρεώσεις. Να είμαι σωστός στις υποχρεώσεις, αλλά αν δεν είμαι σωστός και σε αυτά που ανέλαβα, γιατί όταν αναλάμβανε ο Τόμ Παπαδόπουλος, αναλάμβανε και τα χρέη της προηγούμενης διοίκησης. Το ήξερε. Δεν ήρθε τώρα ο Λουκίνας. Ξαφνικά. Τόσο καιρό είναι στα δικαστήρια. Και όταν παίρνεις την Παέρακλης χρεωμένη, ξέρεις
ότι βάζοντας αυτά τα 320 χιλιάρικα για το μετοχικό κεφάλαιο, παίρνεις και τα χρέη που κουβαλάει ο Ηρακλής. Και οφείλεις να κάνεις τα πάντα, ώστε να μην έχει πρόβλημα. Και εσύ λες, δεν βαριέσαι, δεν πληρώνω τα παλιά. Πληρώνω μόνο τα τωρινά. Και άμα είναι να μου κόψουν βαθμούς, ας μου κόψουν. Γι' αυτό ρωτούσα την Παρασκευή, ρωτούσα και την Πέμπτη, ρωτάω και σήμερα. Θέλετε να ρίξετε την ομάδα? Αν θέλετε να τη ρίξετε, να μας το πείτε. Γιατί αυτή η ομάδα αγωνιστικά έδειξε χθες ότι μπορεί να τερματίσει δέκατη. Ακόμα εντέκατη είναι βέβαια. Φανταστείτε να μην κέρδιζε. Ακόμα είναι ένα βαθμό πίσω, γιατί η Δόξα Δράμας πήρε τρεις εύκολους με τον ΑΕΤ Σπάτου που έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. 35 η Δόξα δέκατη, 34 ο Ηράκλης, 37 ο Καραϊσκάκης. Ο Ηράκλης είναι στο μείον 6 από την έκτη Παναχαϊκή. Δεν έχει βέβαια πάρα πολλά μάτσα ακόμα. Είναι δέκατος ακόμα. Αγωνιστικά όμως έδειξε χθες ότι μπορεί να τη βρει την άκρη του με αυτό το διπλό που έκανε. Αλλά τι θα γίνει, θα βάζει ο Περόνε τα γκολ και θα έρχεστε εσείς και δεν θα κάνετε τίποτα και θα αφαιρούν τον Ηρακλή βαθμούς? Ακόμα δεν έχουν αφαιρεθεί. Αλλά είναι πολύ πιθανό. Και θα είναι πολύ πιθανό όσο δεν ασχολείστε. Εκτός κι αν ασχολείστε και δεν το ξέρουμε. Με την ανακοίνωση που διαβάσαμε είναι λευκή πετσέτα. Τη χρωστάω, θα τη διαβάσω τώρα. Σε πολύ λίγο. Και αν δεν είναι αυτό λευκή πετσέτα, τι είναι? Εχθές για ποιο λόγο έτρεχε ο κόσμος στην Καλαμαριά? Για ποιο λόγο ο Περόν έβαλε τον γκολ? Για ποιο λόγο κατεβαίνει η ομάδα να παίζει? Για ποιο λόγο φέρατε προπονητή, αν έχετε σκοπό να τη ρίξετε στα χαρτιά? Μαθαίνω σήμερα ότι περιμένουν από την ΕΠΟ και από την πολιτεία. Βέβαια. Την πολιτεία που έριξε τον Ηρακλή και την ΕΠΟ που έριξε τον Ηρακλή. Όχι μία φορά. Από αυτούς περιμένετε να σας δώσουν λύση? Πόσο σίγουροι είστε? Και υποτίθεται πανηγυρίζατε για την τροπολογία. Τελικά τι ήταν η τροπολογία? Μια τρύπα στο νερό? Εσείς δεν λέγατε ότι αν έρθει η τροπολογία θα τα λύσουμε όλα? Και λίγες μέρες μετά την τροπολογία βγάλατε ανακοίνωση και είπατε ότι τους πιστολιάζουμε όλους? Αυτούς που έχουν να παίρνουν σε τελεσίδικες αποφάσεις γιατί θα πληρώνουμε την ίν ομάδα. Ενώ ξέρετε ότι αν πληρώνετε μόνο την ίν ομάδα θα σας ρίξουν με αφαιρέσεις βαθμών. Διαβάζω την ανακοίνωση. Ο κύριος Αθανάσιος Παπαδόπουλος από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και σήμερα προσπαθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταπεξέλθει στις εν γέννη οικονομικές υποχρεώσεις της. Αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή δεσμεύτηκε και κατασχέθηκε ο λογαριασμός κάλυψης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ανάλωση του κεφαλαίου και αυτή τη στιγμή ο παραπάνω λογαριασμός να έχει μηδενικό υπόλοιπο. Να ανοίξω μια παρένθεση. Να ανοίξω. Φαγώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο από αυτούς που προφανώς είχαν αποφάσεις και κλάτς τα πήρανε. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν μπορώ τόσο καιρό να βάλω λεφτά στον Ηρακλή γιατί είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός? Δεν λέγατε ότι το πρόβλημα είναι ότι φαγώθηκαν αυτά που ήταν μέσα? Λέγατε ότι δεν μπορείτε να βάλετε άλλα και ότι ψάχνατε τρόπους από την Αμερική να φέρετε χρήματα. Τώρα που είναι ανοιχτός ο λογαριασμός, γιατί δεν βάζετε τα λεφτά που θα βάζατε αν δεν ήταν μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός? Δεν λέγατε ότι ρουφήχτηκαν τα λεφτά. Λέγατε ότι δεν μπορείτε να βάλετε άλλα. Καταγράφω αυτά που λέγατε. Την κλείνω την παρένθεση.
Παρόλα αυτά, όμως, πρόσφατα εμφανίστηκαν κρούσματα όπως για παράδειγμα του Ιωάννη Λουκίνα, όπως επίσης και 11 πρώην ποδοσφαιριστών της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ, οι οποίοι προσέφηκαν στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ αλλά και των υπολείπων πρώην ποδοσφαιριστών και προπονητών, οι οποίοι προαλήφονται να ασκήσουν τα ίδια μέτρα εναντίον της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ με αποτέλεσμα να εμφανιστεί οικονομική ασφυξία στην ομάδα. Ανοίγω παρένθεση. Δεν τα ξέρατε αυτά. Τα ξέρατε. Ξέρατε ότι αναλαμβάνοντας την ΠαΕΡΑΚΛΗΣ θα αναλάβετε και αυτά. Δεν αναλαμβάνατε μια καθαρή εταιρεία. Είχε χρέη από τον Παπαθανασάκη. Τα ξέρατε ότι θα τα βρείτε μπροστά σας. Την ξανακλίνω. Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων μόνο προς τους πρώην ποδοσφαιριστές προπονητές από προηγούμενες διοικήσεις χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου ανέρχεται στο ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 500.000 ευρώ κρίνεται άμεσα καταβλητέο και το υπόλοιπο μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Κατόπιν τούτου, η διοίκηση του Αθανάσιου Παπαδόπουλου αποφάσισε ότι πρωταρχικός σκοπός της ομάδος είναι να καλυφθούν όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περίοδου προς τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και εν γέννη όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται και εργάζονται στην ομάδα. Πολύ ωραίο. Μαζί σας. Αλλά άμα δεν πληρώσετε τον Χ. Λουκίνα, θα αφαιρούνται βαθμοί από την ομάδα. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο αυτό να το καταλάβει οποιοδήποτε. Αυτό θα γίνει, συνεχίζει η ανακοίνωση, ώστε η διοίκηση Παπαδόπουλου να μην ακολουθήσει τα παραδείγματα παλαιότερων διοικήσεων του Ηρακλή, οι οποίες διοίκησαν την ομάδα, αλλά στο τέλος την άφησαν υποχρεωμένη. Ναι, υποχρεωμένη μπορεί να μην την αφήσετε, αλλά θα την αφήσετε σε άλλη κατηγορία. Γιατί αν έρχονται βαθμοί και εσείς δεν πληρώνετε, αφαίρεση βαθμών, ο Ηρακλής δεν θα είναι του χρόνου στη Super League 2. Άμεσος και αποκλειστικός σκοπός της διοίκησης είναι η ομαλή πορεία της ομάδας ως τη λήξη του πρωταθλήματος. Δεν θα ξανακάνω την ίδια παρένθεση. Εκτός τούτου, πρωταρχικός σκοπός της ομάδας είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις παλιά ΠαΕΡΑΚΛΗΣ να καλυφθούν σε χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα έχει τη δυνατότητα η διοίκηση να καλύψει αυτές και σε βάθος χρόνου η πληρωμή αυτών να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της. Πολύ ωραίο και αυτό. Χρονοδιάγραμμα. Ρωτάω. Γιατί το λέει και η ανακοίνωση. Λέει η ανακοίνωση στην αρχή ότι ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος ανέλαβε την ομάδα στις 15 Σεπτεμβρίου. Και πριν από λίγο διάβασα στην ανακοίνωση τη λέξη χρονοδιάγραμμα. Και ρωτάω. 15 Σεπτεμβρίου με 1 Απριλιά σήμερα. Ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ για τις παλιές οφειλές? Διακανόνισε καμία? Πλήρωσε καμία? Διευθέτησε καμία? Πήρε καμιά υπογραφή για το φάκελο? Από εδώ και πέρα θα μπει το χρονοδιάγραμμα. Από 1η Απριλίου θα μπει το χρονοδιάγραμμα. Από 15 Σεπτεμβρίου που ανέλαβε ο κύριος Παπαδόπουλος μέχρι και σήμερα, πού ήταν το χρονοδιάγραμμα? Και τι έκανε η ΠΑΕ βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος για τις παλιές οφειλές? Γιατί δεν σκάσαν τώρα. Έχουν σκάσει πριν έρθει ο Παπαδόπουλος στην ομάδα και την αναλάβει. Αν ήμασα σε μια συνέντευξη τύπου και πήγαινα να κάνω αυτήν την ερώτηση, θα μου λέγανε δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της διοίκησης να γίνει πρόταση σε όλους τους πρώην ποδοσφαιριστές και λοιπούς της παλιάς ΠΑΕ, ώστε να καλυφθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτούς, αλλά εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της ομάδος, ώστε η πληρωμή των ποσών αυτών να γίνει μέσα στα πλαίσια της δυνατότητας για κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι οικονομικές υποχρεώσεις, ώστε όλη η υπόθεση να αναλάβει ονοματεπώνυμα και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν έχει βγει άλλη ανακοίνωση από τότε που βγήκε αυτή που διάβασα εγώ, που βγήκε προχθές 30 του μηνός. Και προφανώς ο δικηγόρος του Λουκίνα, για να μπαίνει σήμερα στη διαδικασία να προσφεύγει ξανά, δεν έγινε αυτό που μας είπε η ανακοίνωση. Ότι θα ξανασυζητήσει με όλες τις υποθέσεις, για όλες τις υποθέσεις, με όλες τις πλευρές των πρώην ποδοσφαιριστών, για να ζητήσει ουσιαστικά πίστοση χρόνου. Ότι παιδιά, ναι μεν έχετε τελεσίδικες αποφάσεις, ναι μεν υπάρχουν δικαστήρια που σας δικαιώνουν, αλλά κάντε και κάνα χρόνο υπομονή να ξεκινήσουμε ένα χρόνο μετά να σας δίνουμε αυτά τα 10.000. Αυτά έπρεπε να γίνουν από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα. Σεπτέμβριος,
Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Τι κάνατε τόσους μήνες? Τώρα που μπήκε το αυγό, να μην πω πού. Αυτή η ανακοίνωση έπρεπε να βγει το Σεπτέμβριο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα έπρεπε να γίνει το Σεπτέμβριο. Όχι τώρα. Τώρα καιγόμαστε. Πώς θα πάρετε υπογραφές από όλους αυτούς για το φάκελο αδειοδότησης? Θα έρθει, θα υπογράψει ο Λουκίνας? Πώς? Όχι. Η ομάδα κερδίζει στο γήπεδο. Και στην ΠΑΕ τι γίνεται? Θα κάνουμε υπομονή, ε. Για τον Περόνε τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Και τα έχω γράψει και στο παρελθόν και τώρα. Μια μικρή λεπτομέρεια θα πω. Χθες ο ίδιος έλεγε ότι είμαι για ένα 60 λεπτό βαριά-βαριά. Γιατί δεν θέλω να ρισκάρω. Και τον είδατε πώς έπαιζε. Τον γκολ το βάλε στο 85. Ο ποδοσφαιριστής που ήταν να παίξει 60 λεπτά, τον γκολ το βάλε στο 85. Και αυτό τα λέει όλα. Και δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε για τον Περόνε, ότι είναι ο πρώτος σκόρ της ομάδος και όσο είναι Περόνε μέσα η ομάδα θα κερδίζει και θα σκοράρει. Είναι γιατί κάνει και άλλες 20 δουλειές μέσα στο γήπεδο. Μαρκάρει, πρεσάρει, κόβει στα κόρνερ και στα στημένα, διεκδικεί μπάλες, ανοίγει διαδρόμους για τους υπόλοιπους, πιβοτάρει όπως μου αρέσει να λέω, αν και είναι μπασκετικό αυτό. Μία ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμα, Μπίλη μου. Εσείς που χθες, ή μάλλον θα το πω αλλιώς, εσείς που πριν λίγο καιρό θέλατε να διώξετε τον Περόνι από τον Ηρακλή, γιατί πεταχτήκατε και πανηγυρίζατε στον γκολ? Ποιος το βάλε, άλλος? Το ξαναλέω. Εσείς που πριν λίγο καιρό θέλατε να διώξετε τον Περόνι από τον Ηρακλή και το επιχειρήσατε και το παλέψατε να τον διώξετε από τον Ηρακλή και ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, χθες στο γκολ του Μανώλη πεταχτήκατε και πανηγυρίζατε σαν μωρά παιδιά. Εκτός κι αν καταλάβατε το λάθος σας. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, ο Θανάσης γράφει: Γιώργο, και κάτι που με ενόχλησε. Δεν γίνεται να κερδίζει την ομάδα του Γιωρίκα και του Κωστίκα και να πανηγυρίζουν οι παίκτες μετά το τέλος του αγώνα, λες και κέρδισαν τη Γιουβέντους. Έλεος, έχουμε μικρή επικίνδυνα, σεβασμό στον κόσμο που είναι παντού. Εντάξει, αυτό εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι το κάνανε γιατί κερδίσανε τη Γιουβέντους. Κερδίσαμε μια ομάδα που διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Ο Ηρακλής είναι 11ος. Το ότι έχουμε μικρίνει, δεν θέλω εγώ να το πω. Γιατί ο Ηρακλής δεν έχει μικρίνει. Στη βαθμολογία μπορεί να βλέπει κάποιος και να λέει ότι ο Ηρακλής είναι 11ος. Και όντως αυτό συμβαίνει. Αλλά κατά τα άλλα δεν μπορώ να το δεχτώ. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή νίκη είναι, θα την πανηγυρίσει. Καλός ή κακός. Το επόμενο παιχνίδι είναι σχετικά κοντά ή πιο κοντά σε σχέση με το αν έπαιζε η ομάδα Κυριακή. Θα παίξει με τον Κισαμικό, την ομάδα του Βοσνιάδη, του Αλέκου Βοσνιάδη, στις 3. Παρά το ότι έχει αλλάξει η ώρα και χθες το μάτι ήταν στις 4, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ 3 δεν αλλάζει. Σάββατο στις 3 λοιπόν, 6 του μηνός, Ηρακλής Κισαμικός, και 7:30 έχουμε στη Μίκρα το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ξεκινούν τα play-off την Τετάρτη. Θα σας δώσω τώρα όλο το ρεπορτάζ. Απλά για το Σάββατο λέω ότι το πρόγραμμα 3 η ώρα στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής Κισαμικός, 7:30 στη Μίκρα, υπάρχει χρόνος μεταξύ των δύο αναμετρήσεων, Ηρακλής ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλο μάτς. Μεγάλο θα είναι και την Τετάρτη, πρέπει να είναι. Ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Στο χέρι του είναι αυτό να το αλλάξει. Είναι σε καλή κατάσταση. Κέρδισε το Φίνικα Σύρου μετά από πολύ καιρό μέσα στη Σύρο. Και εδώ γιατί λένε αυτοί μετά από 10 χρόνια? Δηλαδή
Κάνουν λάθος. Δεν το είδανε καλά. Ο Ηράκλης δεν κέρδισε πριν 3 χρόνια στη Σύρο ή είχε χάσει 3-2 και πήρε βαθμό. Λες να το θυμάμαι λάθος. Μπορεί. Μπορεί να είχε χάσει 3-2 και να πήρε βαθμό. Τότε που παρέμεινε στην κατηγορία και ουσιαστικά έριξε τον Άρη στην Α2. Όπως και να έχει, ο Ηράκλης κέρδισε 2-3 μέσα στην Σύρο και είχε την ευκαιρία απέναντι στο Φίνικα ο Γιάννης Ορφανός να κάνει αλλαγές, να μην δείξει όλα τα χαρτιά στον Ράτκο Παυλίσεβιτς, τον προπονητή των νησιωτών. Με τον Ποπόφ να μπαίνει στην αρχή, αλλά μετά να αντικαθίσταται από τον Αρμενάκη που πήγε καλά με 12 πόντους. Ο Χίρας ως αλλαγή εξαιρετικά με 10, όπως και ο Μούχλιας ο Βασίλης με 7. Και πλέον ο ΠΑΟΚ είναι ο αντίπαλος, αυτό είναι γνωστό από την Παρασκευή. Έχουν γίνει γνωστά και τα παιχνίδια. Τετάρτη στις 4, εδώ υπάρχει ένα παρασκηνιάκι για το Τετάρτη. Ναι, Θανάση μου, μετά διόρθωσα την δική μου λανθασμένη σκέψη. Έχεις δίκιο, Παλέτζα τότε είχε χάσει ο Ηρακλής 3-2, απλά ο βαθμός του έκανε για να αποφύγει τα play-out και να παραμείνει στην κατηγορία. Άρα όντως μετά από 10 χρόνια έρθει η νίκη στη Σύρο. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Ο Ηρακλής ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Γύρισε σήμερα 5.30 το πρωί. Ενώ το match έγινε την Παρασκευή, γύρισε ουσιαστικά Δευτέρα. Καθώς υπήρχε το απαγορευτικό, δεν μπόρεσε η ομάδα να ταξιδέψει. Έμεινε ένα βράδυ ακόμα στη Σύρο και δυστυχώς αυτό το ταξίδι κόστησε συνολικά 7.000 ευρώ. Είχα επικοινωνία σήμερα το μεσημέρι με ανθρώπους της διοίκησης του Ηρακλή που μου τα κατέγραψαν όλα. 7.000 ευρώ, ούτε Champions League να παίζαμε. Γιατί υπήρξε το απαγορευτικό από το νησί και δεν μπόρεσε η ομάδα να ταξιδέψει. Ήρθε σήμερα, έχασε δηλαδή μια μισή μέρα, μπορεί και δύο, άμα τα βάλουμε συνολικά, και ζήτησε το αυτονόητο, το μάτς με τον ΠΑΟΚ να μην γίνει Τετάρτη, αλλά να γίνει Πέμπτη. Παρόλα αυτά, δεν έγινε δεκτό το αίτημα του Ηρακλή και μάλιστα θα γίνει στις 4 το παιχνίδι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί άλλο είναι ο οργανισμός να παίξει 7-8 η ώρα το βράδυ, θα έχει περισσότερη ώρα να ξεκουραστεί και άλλο στις 4 που πρέπει να είναι από τις 2 στο γήπεδο. Ουσιαστικά η ομάδα γύρισε σήμερα κατάκοπη, 5.30 το πρωί, θα κάνει προπόνηση το απόγευμα αναγκαστικά, αύριο ό,τι μπορεί να προλάβει, γιατί την Τετάρτη παίζει. Και παίζει νωρίς, στις 4. Δεν είναι τηλεοπτικό από ό,τι βλέπω εδώ. Δεν ξέρω αν ανακοινώσει αύριο η ΕΡΤ κάτι. Το δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο είναι αυτό. ΠΑΟΚ Ηρακλής την Τετάρτη στις 4. Το δεύτερο είναι αυτό που προείπαμε το Σάββατο στις 7.30 στη Μίκρα. Εδώ αξίζει ένα λεπτό να ακούσετε βάσει του ρεπορτάζ και τα όσα μας μετέφεραν από το ΤΑΕ Ηρακλής τι ισχύει για το παιχνίδι, γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε sold out το Σάββατο. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας στα play-off. Θα κυκλοφορήσουν σύνολο 1.000 εισιτήρια, 800 εισιτήρια των 10 ευρώ τα οποία θα διατίθεται από το Κατσάνιο από τις 10 το πρωί στις 10 το βράδυ και 200 εισιτήρια των 5 ευρώ τα οποία θα διατίθεται αποκλειστικά από την αυτόνομη θύρα 10. Είναι 1.000 εισιτήρια, είναι στο χέρι σας να τα εξαντλήσετε και να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα που ξέρετε να δημιουργείτε για να βοηθήσετε την ομάδα να φτάσει σε μια μεγάλη νίκη στα play-off και γιατί όχι να μην κυνηγήσει με αξιώσεις ό,τι παραπάνω μπορεί. Και μετά από αυτό το ξαφνικό έξοδο των 7.000 ευρώ για το ταξίδι, ένα παραπάνω χρειάζεται η οικονομική ενίσχυση της ομάδας. Θα τα πούμε βέβαια με λεπτομέρειες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και τον αγώνα του Σαββάτου. Του Σαββάτου που θα είναι δεύτερο μάτς, έτσι, γιατί μεθαύριο έχουμε το πρώτο, επαναλαμβάνω, στις 4 το μεσημέρι. Τα άλλα ζευγάρια είναι Παναθηναϊκός Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά διάλεξε την Κηφισιά σε σχέση με τον Ηρακλή. Φίνικα Σύρου Παμβοχαϊκός και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Είναι στις 2
νίκες, ενώ για τα play-out η παραμονή κρίνεται στις 2 νίκες επίσης. Παίζει ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με την Κομωτίνη. Αύριο, θέλω να πιστεύω, σήμερα δεν μας βόλευε η ώρα προπόνησης της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή. Αύριο ίσως έχουμε μια ζωντανή συνέντευξη εν ώψη και των αγώνων με τον ΠΑΟΚ, αλλά αργότερα μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα πλέον θα βρεθούμε στην Ιερά Πέτρα με το καλό για το Final Four κυπέλου, όπου η Ηρακλή στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει το Φίνικα Σύρου. Στο μπάσκετ, η ομάδα του Κώστα Μέξα επέστρεψε στις νίκες 75-56 απέναντι στην Καβάλα. Ο Ιωνικός κέρδισε μέσα στην ΚΟ 72-84, δεν στραβοπάτησε. Διαγόρας Χαρίλαος Τρικούπης, απίστευτο σκορ, 98-107. Ενώ έχασε και ο Ερμής Αγιάς στην Αμαλιάδα από τον Κόρυβο με 80-67. Στη βαθμολογία, ο Ιωνικός 46, ο Ηρακλής 44, ο Ερμής 40, ο Διαγόρας 38 και μετά ακούστε πόσες ομάδες ισοβαθμούν. Με 37 βαθμούς, Καστοριά, Χαρίλαος Τρικούπης, Αμίντας, Υποκράτης, Καρδίτσα. 5 ομάδες θα δώσουν μάχη για να μπουν στην πεντάδα. Εάν το πρωτάθλημα τελείωνε σήμερα, ο Ηρακλής θα έπαιζε με την Καστοριά και ο Ερμής Αγιάς με το Διαγόρα. Ο Υποκράτης που έχει κερδίσει τον Ηρακλή είναι εκτός πεντάδας αυτή τη στιγμή. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, όπου ο Ηρακλής πάει στην Αμαλιάδα να παίξει με τον Κόρυβο. Θέλει προσοχή αυτό το μάτς, 6 του μηνός. Ο Ιωνικός θα υποδεχτεί τον Διαγόρα Αδριοπηδαίων. Ο Ερμής που πάει, ο Ερμής υποδέχεται το Μαρούσι. Η Καστοριά υποδέχεται το Ψυχικό. Για την επόμενη αγωνιστική αυτό. Στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ, ο Ηρακλής σίγουρα θα παίξει play-out, που ήταν ο μεγάλος πρωτοστόχος μέχρι τον επόμενο που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Ένα στόχος που μέχρι να έρθει ο κύριος Λαμπρόπουλος στην ομάδα δεν φαινόταν εφικτός. Η ομάδα είχε μία ή δύο, νομίζω μία νίκη. Έκανε 4 πλέον νίκες στα τελευταία 6 παιχνίδια. Κέρδισε και το πρόσφατο. Πολύ μεγάλη νίκη. Είναι στους 24 βαθμούς. Έχει αφήσει 3 στον Αθηναϊκό. Ουσιαστικά τον βήθησε. Ο Αθηναϊκός που κάποτε έπαιρνε πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά στο γυναικείο μπάσκετ. Είναι τελευταίος και θα υποβιβαστεί. Ηρακλής, Πρωτέας Βούλας, Sporting και Πανιόνιος, τώρα που μιλάμε, είναι οι ομάδες που θα παίξουν play-out. Και θα κουβαλούν τις νίκες κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής που κέρδισε τη νίκη Λευκάδας 71-64 έχει 2-0 με τη Λευκάδα. Μόνο που η Λευκάδα βρίσκεται ψηλά. Είναι στην τρίτη θέση, οπότε είναι δύσκολο. Γιατί θα ήταν υπέροχο να παίξει ο Ηρακλής με την ομάδα της Λευκάδας. Θα την είχε 2-0 και θα κουβαλούσε τις νίκες στα play-off. Επόμενη αγωνιστική, ο Ηρακλής θα παίξει κρισιμότατο μάτς στην Αθήνα με τον Πρωτέα Βούλας. Πανιώνης Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ και Εσπερίδες, Μοσχάτο Καλύβια. Νίκη Λευκάδας Δάφνη και Αθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το πρόγραμμα για την 9η αγωνιστική αναμετρήσεις 7 Απριλίου. Τελικά ως Δευτέρα είχαμε πολλά να πούμε, αλλά ο φίλος ακροατής που πήρε και ήθελε να βγει στον αέρα, και αν κάποιος θέλει να βγει, έχουμε 7-8 λεπτά και μπορεί να το κάνει. Το είπα νωρίτερα ότι ίσως το επιδιώξουμε. Εντάξει, όχι 7-8, 6-7. Αλλά δυστυχώς δεν μας έφτασε ο χρόνος να το κάνουμε νωρίτερα. Δεν πειράζει, αν κάποιος έχει την ευγενή καλοσύνη και θέλει να μας πει ένα καλό μήνα, ας το κάνει στον αέρα. Τη Δευτέρα και την Παρασκευή το καταλαβαίνετε ότι και συνεντεύξεις να μην έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε από τα αποτελέσματα και όχι μόνο. Παρακαλώ, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλησπέρα, μ' ακούς κύριε Γιώργο? Σας ακούω. Λοιπόν, μην με λες κύριο, με μεγαλώνεις. Ορίστε. Μη με λες κύριο, με μεγαλώνεις. Ναι, έγινε Γιώργο, έγινε. Λοιπόν, Γιώργο, ήθελα να πω κάτι, βέβαια είναι γνωστό τώρα. Παρακαλώ. Είμαι Ηρακλειδέας. Ναι. Λοιπόν, θέλω να παρατηρήσουμε τις ανακοινώσεις που έκανε ο προηγούμενος Παπαθανασάκης. Με αυτές. Με τις ανακοινώσεις που κάνει ο Παδόπουλος. Μοιάζουνε, λες, Αν τις προσέξεις, ναι, είναι σχεδόν ίδιες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, τι πιστεύω εγώ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, αν από ό,τι βλέπω εγώ με το φτωχό μυαλό που έχω, τι καταλαβαίνω? Ότι η ομάδα θέλει να τη ρίξει.
Το θέμα είναι πού θέλει να τη ρίξει. Μια εβδομάδα το ρωτάω. Μια εβδομάδα το ρωτάω, δεν απαντάει κανένα. Το ξέρω. Το ξέρω ότι το ρωτάς και σε παρακολουθώ. Το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί είναι όχι αν θα πέσει, δυστυχώς, αλλά πού θα πέσει, στη γάμα ή στη δέλτα εθνική. Αυτό είναι το ερώτημα. Ότι θα τη ρίξει, θα τη ρίξει. Δεν είναι δυνατό να μην αν τη ρίξει, αν τη ρίξει, πάει στην επόμενη. Ναι, θέλω να σου πω ότι αν αρχίζουν και αφαιρούνται βαθμοί και αφαιρούνται. Α, μετά πάει στη μεθεπόμενη. Μετά πάει στη μεθεπόμενη, ναι, έχεις δίκιο. Μετά πάει στη μεθεπόμενη. Και ισχύσει αναδιάρθρωση και τερματίσει, που δεν νομίζω βέβαια να τερματίσει 13 και 14, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πάει σε άλλη εθνική. Πρέπει να τερματίσει, για να γίνει αυτό που λες, πρέπει να τερματίσει στις 4 τελευταίες θέσεις. Ναι, ναι, 13, 14 και κάτω, ναι. Βέβαια, δεν νομίζω, πώς με θα αφαιρέσετε, εφόσον η ομάδα κερδίζει. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι θα εντελήξει την ομάδα. Τώρα, ας πάρουμε και ένα καλό σενάριο. Ας πούμε ότι δεν πέφτει η ομάδα και του χρόνου ανεβαίνει, παίζει η Super League 2 και ανεβαίνει η Άλφα Εθνική. Ναι. Πιστεύει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να οδηγήσει το καράβι αυτό που λέει η Ηρακλής στην Άλφα Εθνική αξιοπρεπώς? Για να γίνει αυτό που λες, πρέπει πρωτίστως ο Ηρακλής να πάρει αδειοδότηση για να παίξει, ναι, η Super League 2. Αυτά, ναι. Ναι, όλα αυτά σου λέω. Ας πούμε το καλό σενάριο. Ότι όλα γίνονται σωστά. Παίρνει αδειοδότηση, η ομάδα του χρόνου πάει τρένο και ανεβαίνει από την Super League 2, Super League 1. Πιστεύουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα την οικονομική να κρατήσει την ομάδα. Μέχρι στιγμής δεν μας το δείχνει. Δεν μας το αυτό δείχνει. Λέω. Δηλαδή τι θέλω να πω, αρμηδί μου, ότι αυτή η ιστορία με τον Παπαδόπουλο είναι χαμένη για μένα. Και το κακό ξέρεις και είναι, ότι αν πούμε ότι ανεβαίνουμε κατηγορία και ξαναπέσουμε, ποιος θα αναλάβει την ομάδα με τέτοια χρέη που ίσως να έχει δημιουργήσει αυτό? Δεν ξέρω, πω, ρε, παιδιά. Είναι πολύ στεναχωρημένο και πολύ. Πολύ, πολύ. Σε ευχαριστώ. Γιατί ήρθαν και μας λέγανε, τελειώσαν οι κακές μέρες, θυμάμαι τον Καραντώνη που το έλεγε, τελειώσαν οι μαύρες μέρες και έχουμε πιο μαύρες και από τον Παπαθανασάκη μέρες. Τον Ηρακλή Μεγάλο δεν είπανε πριν ένα μήνα θα τον κάνουν, ναι, συνέντευξη. Ναι, ναι, τελειώσαν οι μαύρες μέρες, ο Ηρακλής Μεγάλος. Και ότι αν περνούσε η τροπολογία, λύθηκαν όλα τα προβλήματά, ναι, μας. Τα ξέρω, τα ξέρω, μα... Γιώργο, τα ξέρω, τα ακούμε. Τα ακούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας. Και σε σένα, να σε καλά. Να σε ευχαριστώ, καλά, φίλε. Καλό μήνα. Γεια, γεια. Παρακαλώ. Υγεία να έχουμε. Καλώς γιατί καλά είναι. Δεν είμαστε. Πυρετό. Ντεπών. Κουράστηκε ο κόσμος να διαπιστώνει τρελά πράγματα τώρα. Ηρακλή στα όρια της λογικής. Και εγώ κουράστηκα να τα λέω κάθε μέρα. Τα ίδια και τα ίδια. Ναι, και μπαίνουμε σε μια λογική, τη λογική του άλλου. Ο Χ. Παπαθανασάκης έχει τη δικιά του λογική. Δεν πληρώνω. Ναι. Θέλω μια ομάδα κούτρα. Ο Χ. Παπαδόπουλος πληρώνω μόνο τα δικά μου. Δεν πληρώνω του άλλου. Ο Ηρακλής. Εμείς δηλαδή. Γιατί σήμερα ή αυτά τα προηγούμενα χρόνια εμείς είμαστε στον Ηρακλή. Πάμε, δεν πάμε στο γήπεδο, στεναχωριόμαστε. Δεν είναι. Δεν είναι κάτι, βλέπεις, δεν είναι να, κάτι, βλέπεις να τους νοιάζει. Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Βλέπεις να τους νοιάζει. Ναι. Εδώ εχθές υπήρχαν, το είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω να το άκουσες. Υπήρχαν κάποιοι, δεν είναι πολλοί, δύο στον αριθμό, όσοι καταλαβαίνουν, που πανηγύρισαν στον γκολ του Περόνι. Ρε παιδάκι μου, είναι αυτοί που θέλανε να τον διώξουνε. Άλλος, καταλαβαίνεις. Άλλος, ναι, άλλος, ναι, αυτά υπάρχουν, άλλο λέω εγώ, η ουσία. Εδώ πέρα μιλάμε για θέμα υπάρξεως. Της εταιρείας που ανάθεμα την ώρα αυτή την εταιρεία από τότε που έγινε, αν θυμάσαι από το 81-82 και η παλιά αλλά και αυτή, ναι, δεν έχει κάνει ποτέ τα αυτονόητα. Ναι. Τα αυτονόητα. Ελάχιστες φορές ο Ηρακλής έδρασε υπέρ του λαού του, υπέρ του κόσμου του. Ποτέ, μα ποτέ, κοιτάνε μόνο την πάρτη τους, τόσα χρόνια βαρέθηκα. Ρε βαρέθηκα, βαήλτησα. Και όχι μόνο εγώ, αρχίζει ο κόσμος, άμα βλέπεις, να μην ασχολείται, και αυτό είναι βλέπω. Πολύ κακό. Δεν το βλέπω. Αυτό είναι πολύ κακό, απαξιώνεται αυτό που ήταν τις Κυριακές μας, η πλάκα μας, η χαρά μας, ο φίλος μας. Ακόμα και η αποχή που κάναμε κάποια χρόνια, μας πείραζε. Όσους πείραζε. Μα, σου έλειπε το ότι δεν πήγαινες. Άσχετα με τον λόγο. Ναι, καβαλές μου. Ναι, μπράβο. Και ειδικά σε εποχές που βλέπεις τι γίνεται με τα οικονομικά, με τα εθνικά, το ποδόσφαιρο είναι μια παρηγοριά για έναν αυτόχο άνθρωπο. Αν ναι, αλλά για τον Ηρακλειδέα είναι τρόπος διασκέδασης για τον Ηρακλειδέα, δεν είναι. Ναι, για τον Ηρακλειδέα είναι φτώχεια στο σπίτι, φτώχεια και στον Ηρακλή. Αυτό.
Κυνήγι στο σπίτι, κυνήγι και στον ιατρό. Αυτό, στεναχώρια στο σπίτι, στεναχώρια. Στεναχώρια, τι να πάω να κάνω, να μαλώσω. Πάμε και μαλώνουμε μεταξύ μας. Λες και εμείς θα βρούμε λύση. Να γίνεται λοιπόν, και αυτό δυστυχώς. Δυστυχώς αυτά, αν ήταν σωστοί, δηλαδή σωστοί, αν ήταν εντάξει, τα Χριστούγεννα θα ερχόταν και θα λέγανε ακόμα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, παιδιά, εμείς άλλα περιμέναμε. Δεν τα πληρεύουμε καλά τα πράγματα. Σε έρθει ο Θοδωρίδης, σε έρθει ο Παπαδόπουλος, άλλος Παπαδόπουλος. Το είπαν τον Απρίλιο. Ο Τερζόπουλος, εμείς δεν μπορούμε. Τι πιο τίμιο. Τι πιο τίμιο. Και όχι τώρα να πούνε, πρώτα απ' όλα, τώρα θα έλεγα καμιά κουβέντα, αλλά μάλλον μας θεωρούν για ηλίθιους. Και είναι κρίμα γιατί την πατήσαμε πολλές φορές. Και εγώ αναρωτιέμαι πότε θα μπορέσει αυτός ο σύλλογος να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή τι θα κάνανε αυτοί. Κάνανε ένα πείραμα. Να δουν άμα τους βγει. Δηλαδή αν βγαίναν άλλα εθνική θα ήταν όλα καλά. Ποια ήταν η επένδυση που κάναν στο σύλλογο. Εντάξει, εμείς δυστυχώς δεν έχουμε παράγοντες. Ναι. Δεν ξέρω γιατί οι αυτούς που έχουμε δεν ασχολούνται. Ναι. Γιατί αν ασχολιότανε ένα-δυο παράγοντες τοπικοί, δεν το συζητώ τώρα με αυτή την κατηγορία να μην δεν ανέβει ο Ηρακλής με τα χωριά τώρα δεν υπάρχει. Είναι η πιο αστεία κατηγορία όλων των εποχών. Είναι αστεία. Και έχεις και μάλιστα μ' αρέσει που μπαίνουμε στη διαδικασία να δικαιολογήσουμε πράγμα. Τι να δικαιολογήσουμε ρε παιδιά. Είναι δυνατόν, είπες κάτι αν μικρύνει ο Ηρακλής. Όχι, διάβασα ένα μήνυμα. Δεν μικρύνει. Αλλά δυστυχώς φίλε, τον έχουν μικρύνει πρόσωπα και πράγματα. Είναι δυνατόν τώρα κάποιος Λουκίνας τώρα, το φαντάζεσαι πριν 10 χρόνια να έλεγες ένας Λουκίνας. Δεν έχουν κάτι με το παιδί. Και καιρό να είναι και μπράβο του και τον ευχαριστώ. Το παιδί περίμενε 10 χιλιάρια την Παρασκευή και δεν του τα βάλανε. Είναι δυνατόν ένας Λουκίνας να σε λέει θα σε ρίξω και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Αυτό! Δεν του τα βάλανε την Παρασκευή. Δεν του τα βάλανε τα 10. Τώρα, και καλά τους κάνει δηλαδή. Και ζητάει όλο το ποσό τώρα. Τι θα κάνει. Και ξέρεις τι με πειράζει. Ότι τα αφήνουν όλα στους άλλους. Πειραματίζονται. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ έχω πιστεί ότι δεν τους νοιάζει, φίλε μου, αν θα ρίξουν την ομάδα. Σίγουρα, δεν τους νοιάζει. Αν ήταν να τους ένοιαζε, σου είπα, το Νοέμβριο θα λέγανε έλα εσύ Θοδωρίδη αυτός που ασχολείται και μα πειράζει αυτό χρόνια αν προσέξεις γίνεται. Παρουσιάζεται ένας δορυφόρος, ναι. Είτε λέγεται Καγιούλης, είτε Θοδωρίδης, ναι. Ή κάποιος άλλος. Ναι. Δεν μπορεί τα πρόσωπα να μην είναι τα ίδια και ο Θοδωρίδης να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, ο καλύτερος επιχειρηματίας. Ναι, δεν συγκρίνουμε. Απλά ένας δορυφόρος. Δεν συγκρίνουμε, αλλά ναι, μου κάνει εντύπωση. Θες ρε φίλε να ασχοληθείς με τα της εταιρείας. Μπες, αγόρασε μετοχές, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Και βάλε το κεφάλι σου τον Τουρβά. Ανέλαβε ένα θεσμικό ρόλο που δεν έχεις. Ανέλαβε κάτι, αλλά ανέλαβε. Μπράβο. Δεν είναι εδώ, έλα πάμε ρε φενέ και ο λογαριασμός στην κερκίδα. Ο λογαριασμός, πες σε κατηγορία. Λυπάμαι πολύ, κάτι πρέπει να σταματήσει αυτό, γιατί έχουμε πρόβλημα. Και δεν έχουμε πρόβλημα επειδή δεν παίζουμε ή χάνουμε ή δεν κερδίζουμε. Έχουμε πρόβλημα με τον κόσμο μας πλέον. Γιατί το ποδόσφαιρο καλώς ή κακώς τραβάει τον κόσμο. Έτσι. Και πάει και στα υπόλοιπα αθλήματα. Έτσι. Έχουμε πρόβλημα. Αδειάσανε το γήπεδο. Διώξανε τον κόσμο με τις βλακίες τους. Γιατί είναι βλακίες αυτά τα πράγματα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Δεν διαφωνούμε. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με το φίλο σε αυτά που λέει. Είναι αυτά που πάνω κάτω καταγράφουμε και με τον προηγούμενο και τους ευχαριστώ και τους δύο που επικοινώνησαν με την εκπομπή που καταγράφουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο. Τρίτη, 2 Απριλίου. Θα έχουμε και πολλά περισσότερα. Ελπίζω και κάποιες συνεντεύξεις που δεν μπορέσαμε σήμερα. Δεν ήταν εφικτό. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Όταν δεν ακούτε κάποιον να τοποθετείτε, ή δεν το σηκώνει, ή δεν επιθυμεί να βγει στον αέρα. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλη σε Σταύρο Κόλκα και Γιάννη Γιαννούλη, στο ντουέτο του Λίμπερο 107,4 που ακολουθεί αμέσως μετά. Να είστε καλά.